επιθυμείτε. Πολλά θέματα και σήμερα η επικαιρότητα. Μας έχει λείψει η κανονικότητα, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, θα μιλάμε ή για εκλογές ή για πολέμους. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι ευχάριστο για κανέναν μας, ούτε για εμάς, που τα καλύπτουμε, να τα φέρνουμε κάθε πρωί αυτά στα σπίτια σας, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά, γιατί φαίνεται ότι στη Μέση Ανατολή βρισκόμαστε στο παραένα εξελίξεων πάρα πολύ σημαντικών. Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρες τώρα στους καλεσμένους μας. Κοντά μας ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε εδώ. Και ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης δίπλα του, διεθνολόγος. Πάντα είναι πολύ βοηθητική έτσι, η παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Για να ξεκινήσουμε έτσι και να βλέπουμε τι γίνεται και ποιες είναι οι εξελίξεις οι οποίες δρομολογούνται μετά και το στρατηγία που σας θα ξεκινήσω, μετά το διάγγελμα Biden που είχαμε προς τον Αμερικανικό λαό. Πώς το είδατε τις δικές σας σκέψεις, τη δική σας ερμηνεία? Σχετικά με την κατάσταση στην Ισραήλ και Χαμάς, αυτό που έχω να πω ότι τίποτα ποτέ δεν είναι τόσο άσχημο που να μην μπορεί να γίνει χειρότερο. Εκεί αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί δεν έχουν πετύχει από τους στόχους τους οποίους έχουν εξαγγείλει, δηλαδή οι πολιτικοί στόχοι του πολέμου οι οποίοι αφορούν την καταστροφή της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων. Το διάγγελμα του Biden ήταν σαφώς, έχει λάβει σαφή θέση για να μην καταληφθεί η Γάζα, έχει λάβει θέση ότι πρέπει να δοθεί βοήθεια ανθρωπιστική και... Για είδαμε κάτι άλλο. Εδώ. Ο Biden βγαίνει και λέει θα ζητήσω λεφτά από το Κογκρέσο. Τελειώνει το διάγγελμα και μετά από λίγο υπάρχουν διαρροές ότι ο Biden τραβάει από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Αμερικάνικου για την εθνική ασφάλεια, για τις πολεμικές επιχειρήσεις ουσιαστικά, 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό δεν είναι βοήθεια. Είναι κάτι άλλο. Κοιτάξτε, είναι βοήθεια από την άποψη ότι ένα μέρος από αυτά τα 100 δισεκατομμύρια δεν ξέρουμε πόσο είναι σε υλικά και πόσο είναι σε οικονομική βοήθεια. Ναι, γιατί ένα μέρος, η Αμερική έχει δώσει στην Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, πάνω από 60 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι άλλα 60 από ό,τι φαίνεται. Αυτό λένε, ότι η αναλογία θα είναι 60-40 τώρα, δηλαδή 60 Ουκρανία, 40 Ισραήλ. Αυτά είναι άλλα 60. Ναι, γιατί έχει λάβει σαφή θέση ο Biden. Σήμερα το πρωί ότι είμαστε εναντίον της Ρωσίας είπε και η Ρωσία υποστηρίζει τη Χαμάς και δεν είναι μόνο που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή αυτή είναι μια ευρύτερη σύγκρουση στην οποία από πίσω από την Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία είναι η Αμερική και επίσης με αυτά τα οποία είπε ο Πούτιν για τη Χαμάς αυτή τη στιγμή έρχονται και αντιμέτωποι και στο μέτωπο του Ισραήλ με τη Ρωσία. Η Ρωσία υποστηρίζει τις Χαμάς και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι η κατάσταση είναι τέτοια και όταν θα γίνει και όπως γίνει και όποτε γίνει αυτό που λένε η χερσαία επιχείρηση, που κατά την άποψή μου είναι πολύ δύσκολο να γίνει με μεγάλες δυνάμεις. Το 1942 οι Γερμανοί κάναν παρέλαση μέχρι το Στάλιγκραντ, το βομβαρδίσανε. Ήταν σφάλμα τους. Βομβαρδίσανε και οι Ισραηλοί τη Γάζα σφάλμα, διότι δημιουργήσε εμπόδια εσύ ο ίδιος στην κίνηση των τεθωρακισμένων οχημάτων. Άρα, εάν κάνουν κάτι, κατά την άποψή μου, θα έχει μικρές ομάδες, καταδρομικές ομάδες με φορητό πλεισμό, εκρηκτικά και οτιδήποτε και θα είναι και διασπαρμένες. Αλλά τι έχουν κάνει Χαμάς? Η Χαμάς τους έχει φέρει στον χώρο τον οποίο αυτή θέλει να πολεμήσει. Δηλαδή, θα πάνε μέσα στον χώρο του εκεί πέρα που τα γνωρίζουν, θα έχουν κάνει ενέδρες, θα έχουν παγιδεύσει δρομολόγια κτλ. Οι Ισραηλοί από την άλλη πλευρά μας έχουν συνηθίσει σε όλους τους πολέμους παρουσιάζουν κάτι καινούριο. Μάλιστα. Δεν θα εκπλαγώ αν χρησιμοποιήσουν τις δικές τους στοές για να κάνουν την εμφάνισή τους, όπως επίσης δεν θα εκπλαγώ αν χρησιμοποιήσουν και όπλα τα οποία δεν τα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι όταν βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, βλέπουμε τα άρματα και τα άλλα να προσπαθούν να καλύπτονται, να παραλλάσσονται μέσα στα δέντρα για να μην φαίνονται, να αναγνωρίζονται από τα εχθρικά. Μάλιστα. Μέσα από επιτήρηση, τα ντρόμους κτλ. Η Χαμάς κρύβεται μέσα στον κόσμο. Εκεί οι άλλοι που χρησιμοποιούν το περιβάλλον για να κρυφωθούν, η Χαμάς κρύβεται, γίνεται ένα με τους υπόλοιπους και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Κύριε Καλεντερίδη, εγώ θα ήθελα λιγάκι να μείνουμε στην ερώτηση την οποία έκανε ο Γιώργος για τα 100 δις τα οποία αναμένεται η Αμερική να ζητήσει από το Κογκρέσο. Και η ερώτησή μου είναι, δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε και στρατιωτικά να εμπλέκεται η Αμερική σε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή? Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε και με τα δύο αεροπλανοφόρα που είχε στην περιοχή ότι μάλλον η ίδια λοιπόν πάει να δώσει έναν άλλο συμβολικό ρόλο με την παρουσία των δύο αεροπλανοφόρων στην περιοχή, ότι μην μπει κανείς στο παιχνίδι. Τώρα όμως, με αυτό που ακούμε και το ποσό, αποκλείεται το ενδεχόμενο ή όχι τελικά να έχει και μια έτσι πιο στρατιωτική εμπλοκή σε όλο αυτό το παιχνίδι, σε όλη αυτή τη σύραξη? Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, η ανάφλεξη, μάλλον η κλιμάκωση της διένεξης και η ένταξη νέων χωρών στη διαμάχη.
Να πω παρενθετικά ότι σε αυτό το πακέτο πρέπει να δούμε και την Ταϊβάν, η οποία αναφέρθηκε. Ένα κομμάτι θα το λάβει και η Ταϊβάν, γιατί η γεωπολιτική αρχιτεκτονική των ΗΠΑ περιλαμβάνει ως βασικό στρατηγικό αντίπαλο την Κίνα. Άρα από τα 100 δις κάποια θα δεσμευθούν και στην Ταϊβάν. Αυτό για να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα. Εξίσωσε πράγματι τον Πούτιν με τη Χαμάς. Είπε ότι η Χαμάς είναι ο Πούτιν της Μέσης Ανατολής, ο Μπάιντεν, για να πετύχει αυτή τη συμφωνία. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, ένα κύμα αντιουκρανικό αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο, ιδίως στην κάτω Βουλή, η οποία δεν έχει και πρόεδρο. Και τους θα δίνουμε τόσα λεφτά. Ακριβώς, κυριαρχείται από τους Ρεπουμπλικάνους. Επομένως, είναι δύσκολο να το περάσει. Γι' αυτό λοιπόν και η συμφωνία πακέτο που θα μπει μαζί με την Ουκρανία, θα μπει το Ισραήλ, θα μπει και η Χαμάς, θα μπει και η Ταϊβάν. Τώρα, όσον αφορά το μείζον θέμα, πράγματι εδώ είναι η γενικότερη κλιμάκωση. Βλέπουμε ήδη την εμπλοκή των Αμερικανών. Είχαμε την εμπλοκή των Αμερικανών στις ρουκέτες που εξαπέλυσαν Χούθη κατ' εντολή του Ιράν. Το Ιράν έχει δώσει εντολή σε όλες τις παρακρατικές, παραστρατιωτικές οργανώσεις να διεξάγουν χτυπήματα περιορισμένης, αν θέλετε. Αυτό δεν το έχουμε πει από το πρωί. Εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από την Ιεμένη, κατ' εντολή, λέτε εσείς προφανώς, των Ιρανών, οι οποίοι έχουν τους Χούθη εκεί ως μακρύ τους χέρι, ως παραστρατιωτική τους οργάνωση, εν πάση περιπτώσει. Αν και εκεί η πόλεμη είναι περισσότερο, πώς να το πω, φιλετική, κύριε Καλεντερίδη. Πολεμάνε τη Σαουδική Αραβία, την πολεμούσαν μάλλον μέχρι προσφάτως και υπήρξε, αν θέλετε, μια παύση πυρός μετά τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας. Έφυγαν τρεις πύραυλοι τώρα από την Ιεμένη, αν δει κάποιος το χάρτη θα καταλάβει τι εννοώ, και τους σταμάτησε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό το οποίο περιπολούσε και τους εντόπισε. Δηλαδή τώρα έχει ανοίξει κανονικά η πόρτα του φρενοκομείου. Να προσθέσω, υπάρχουν άλλες δύο πηγές ανάφλεκτ, τρεις μάλλον. Έχουμε επιθέσεις σε αμερικανική βάση εντός του Ιράκ, η οποία πραγματοποιήθηκε με μία επανδρομένα. Έχουμε και επιθέσεις και σε αμερικανική βάση στα νότια της Συρίας και εντός της Συρίας. Δηλαδή, σε αμερικανικές βάσεις έχουν στοχοποιηθεί αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ και Συρία. Έχουν παρεμβάλει τις δυνάμεις οι Αμερικανοί και σταμάτησαν αυτή την επίθεση. Υπάρχει διαρκής μέτωπο μεταξύ Χεζμπολάχ στο Λίβανο και Ισραήλ, ανταλλάσσουν εχώς πυρά. Και όχι μόνο έχουμε τα δύο αεροπλανοφόρα των Αμερικανών στην περιοχή και τις αγγλικές δυνάμεις στην περιοχή, έχουμε τους Αμερικανούς έχουν θέσει σε επιφυλακή και 2.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεών τους, σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετέχουν και στην περιοχή οι ίδιοι. Άρα βλέπουμε ότι το Ιράν έχει δώσει σαφείς εντολές σε Ιράκ, Συρία, Ιεμένη, και στο Ιράκ και στη Συρία έχει πολιτοφυλακές που ελέγχει. Σιητικές πολιτοφυλακές. Στην Ιεμένη είναι η Χούθη, στο Λίβανο είναι η Χεζμπολά, να επιχειρούν άμεσα κατά του Ισραήλ. Έχει ανοίξει δηλαδή βεντάλια. Να μην σας πω ότι, επειδή θυμάστε πριν κανένα δίμηνο, είχαμε και τουρκικό ντρόουν το οποίο το κατέληξαν οι Αμερικανοί στη Συρία. Ναι. Μπορεί και εδώ να δούμε και πράκτορα και δάκτυλο και των Τούρκων. Άρα φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε γενικότερη εμπλοκή ξένων δυνάμεων και άμεσο πλέον το αποτύπωμα των Αμερικανών το στρατιωτικό. Στρατηγέ, μεγαλύτερη είναι η τροχιά του πυράβλου, τόσο πιο εύκολη είναι η κατάρρευσή του. Όσο πιο κοντινή είναι η τροχιά, γιατί έχει τη δυνατότητα το σύστημα τον εντοπίζει, τον εγκλωβίζει. Προβλέπει την πορεία του και τον καταφέρει. Στέλνει το πύραυλο αφού έχει με cyber, δηλαδή έχει εντοπίσει τον ακολουθεί, διότι τον έχει βάλει στις συχνότητές του. Άρα από την Ιεμένη θα ήταν μεγάλη αποτυχία να μην. Επειδή είναι μεγάλη η απόσταση, να μην σταματήσουν τους πυράβλους. Μάλιστα. Τώρα, στρατηγέ, εδώ οι Τούρκοι σε αυτό το παιχνίδι παίζει πάρα πολύ έντονα η πιθανότητα να είναι με την πλευρά των ζημιωμένων λόγω της τάσης τους. Το λέω γιατί είναι και η σύνοδος τώρα το Σάββατο, η οποία έρχεται και θα παράξει αποτελέσματα. Ίσως εκεί ο Πρωθυπουργός συναντηθεί στο περιθώριο, τώρα δεν ξέρω πόσο, για πόση ώρα ή οτιδήποτε, με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τολμώ να πω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που του μιλάει. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μεγάλες σχέσεις με το Κατάρ. Έχει κάνει εξαγωγή πολεμικού υλικού. Αν δεν υπήρχε το Κατάρ, δεν θα υπήρχε και ο Ερντογάν στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Ένα από τα τρία αεροπλάνα τα προεδρικά, και μάλιστα μεγαλύτερο και αυτό του Προέδρου των ΗΠΑ, 500 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι δώρο του Κατάρ, του Εμίρ του Κατάρ προς τον Ερντογάν. Και έχουν μεγάλες σχέσεις. Ένας από τους λόγους πιστεύω που υποστηρίζει και τη Χαμάς είναι διότι το Κατάρ υποστηρίζει τη Χαμάς και τη στηρίζει οικονομικά. Εμένα η εκτίμησή μου ότι η Τουρκία θα εμφανιστεί, θα είναι ο Ερντογκάν αυτός ο οποίος θα μεσολαβήσει για την απελευθέρωση των. Θα θελήσει να το καρποθεί αυτή την ομιλία. Θα το πουλήσει, όχι ότι θα τα καταφέρει. Θα πει η Χαμάς, θα μιλήσω με τον Ερντογκάν για να δώσει ο πύρος. Θα εμφανιστεί αυτός ο οποίος θα είναι που συνδυαλάσσεται. Ο πατερούλης αυτό που είναι. Και είναι καλά να μιλάς με τη Χαμάς αυτή την περίοδο. Εξαρτάται ποιοι είναι οι στόχοι. Το κάθε κράτος ενεργεί
με γνώμονα αυτό το οποίο του συμφέρεται, το εθνικό συμφέρον. Ο Ερντογκάν σε αυτή τη φάση λοιπόν, σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του, σύμφωνα όμως και με τη βαρύτητα που έχει, γιατί είναι ένας πρόεδρος ο οποίος κυβερνάει 25 χρόνια και είναι και πονηρός. Μπορεί να κάνει μια κίνηση στο τέλος και να ξαναβγεί από πάνω. Γιατί μιλάει και με τον Πούτιν. Άρα λοιπόν, προτού δούμε το τέλος, μας έχει συνηθίσει η ιστορία σε εκπλήξεις. Άρα καλό είναι. Ειδικά όταν είναι πρωταγωνιστής. Καλό είναι να μην έχουμε. Εμπλέκεται. Κύριε Κελιντερίδη, φανταζόμαστε έτσι, όταν είναι και ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Για να δούμε. Ναι, ελπίζουμε να μην είναι διαφορετικός ο κόσμος τη Δευτέρα που θα ξανάρθουμε για εκπομπή. Βεβαίως, βεβαίως. Βλέπουμε το Ισραήλ ότι έχει απομακρύνει και τους διπλωμάτους από την Τουρκία, που μας λένε οι ίδιοι Τούρκοι. Οι Αμερικανοί έκλεισαν το προξενείο. Μπορεί να σημαίνει είτε χειροτέρευση στο σχέσιο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία, είτε επειδή πήκε τη εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, να αποσύρουν από την Τουρκία τους πρέσβεις τους. Για να γίνει ένας πόλεμος χρειάζεται να υπάρχει μίσος εναντίον του εχθρού και απόφαση να πολεμήσεις, θέλησης. Αυτά τα δύο τροφοδοτούνται στην περιοχή και έχουν ανεβεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Μάλιστα. Δεν θα σταματήσουν μέχρι ο ένας να εξαϊλώσει τον άλλον ή να καταλάβουν ότι είναι ατελέσφορο και δεν μπορούν. Μάλιστα. Και καταλαβαίνοντας ότι δεν μπορεί να νικήσει ο ένας τον άλλον, να αποδεχθούν ότι εντάξει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.